Τίποτα δεν σου χαρίζεται. Όλα τα κερδίζεις με κόπο. Πώς σου φάνηκε αυτό τώρα? Καταρχήν σας ευχαριστώ πολύ. Παρ' όλα αυτά έχω να πω ότι ανακυκλώνεται κάτι. Ότι για το ρόλο δεν κοιμόμουν με τον άντρα μου και τον παράτησα στο έλεος του Θεού. Δηλαδή δεν έχω πει ποτέ αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν μπορείς να μιλήσεις πια σε αυτή τη χώρα. Η τρίχα γίνεται τριχιά. Εν τω μεταξύ έχουμε και σοβαρότερα πράγματα να ασχολούμαστε. Έχουμε και εκλογές αύριο. Καταραίει η χώρα. Οδεύει στην πτώχευση. Λοιπόν, όχι, δεν είναι αυτό. Αλλά όταν είσαι άρρωστος, βύχεις, ροχαλίζεις, δεν χρειάζεται κι ο άλλος να μένει ξάκρυπνος. Δεν είναι δηλαδή κάτι το τρομερό. Κάποιοι, ένα ζευγάρι, κάποιες φορές να κοιμάται ο ένας χώρια από τον άλλον. Είναι κάτι που το έχουμε κάνει όλοι. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που δεν το έχει κάνει. Μια μάνα μπορεί να κοιμηθεί με το παιδί της, έτσι δεν είναι. Άμα είναι άρρωστο, να αφήσει τον άντρα της να κοιμηθεί. Εγώ μπορεί, επειδή έχω αϊπνίες, να πάω στον καναπέ για να διαβάζω. Αυτό. Εγώ τι τα λέω τώρα, αυτό γιατί έχει μεγεθυνθεί κατά αυτόν τον τρόπο, ειλικρινά με αφήνει άνετα. Αυτό που προέκυψε, είπατε. Ξενευρίασα. Θα ξενευριάσω όμω. Έχω ένα ένζυμο. Έχω ένα ένζυμο, κρατέρε. Αυτό το ένζυμο. Μου το έχει πει ο γιατρό. Είναι αλήθεια αυτό με το ένζυμο που λέει. Ναι, ναι. Έχω κάτι που με πειρπολεί. Του έχει δώσει και όνομα.